Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ παρέα στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του NSTV για ακόμη μια Δευτέρα. Επιστρέψαμε στην εκπομπή πρώτος σκόρερ. Ο Ανδρέας Λεκάκης είναι στο μικρόφωνο και θα σας κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10. Λόγω κάποιων προσωπικών υποχρεώσεων αλλά και κάποιων υποχρεώσεων του ιντερνετικού μας καναλιού δεν τα είπαμε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, αλλά επιστρέφουμε απόψε εδώ και επιστρέφουμε δυναμικά, γιατί έχω μαζί μου, όπως είχαμε πει άλλωστε, και δύο ξεχωριστούς καλεσμένους. Δύο καλεσμένους από την γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Μήλωνα, η οποία την φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει εξαιρετικά το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, και φυσικά τους ευχόμαστε ακόμα περισσότερες επιτυχίες και τα καλύτερα, και θα τους έχουμε εδώ για τα επόμενα λεπτά για να μας πούνε ακόμη περισσότερα πράγματα για την φετινή πολύ επιτυχημένη χρονιά. Είναι ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Γιώργος Δανναξάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Και μία από τις παίχτριες του συλλόγου, η λίμπερο Ζένια Βελιανίτη. Καλησπέρα, καλησπέρα Ζένια. Καλησπέρα. Καταρχάς να πω ευχαριστώ που είστε εδώ κοντά μας απόψε. Ξέρω ότι έχετε συνεχώς προπονήσεις, ότι τα προγράμματα είναι πιεσμένα. Άλλωστε μετά από εδώ φεύγετε κατευθείαν για το γήπεδο λίγο παρακάτω για την προπόνηση. Μεθαύριο έχετε πάλι παιχνίδι. Αλλά ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε το κάλεσμα και είστε εδώ. Έχουν γίνει 5 παιχνίδια μέχρι στιγμής στο πλάσμα της Β' Εθνικής. Ο Μήλωνας πάει εξαιρετικά, έχει 5 στα 5, 5 νίκες, το απόλυτο των βαθμών. Θα τα πάρουμε όλα από την αρχή και για το σχεδιασμό της ομάδας και για τα παιχνίδια θα πούμε για όλα, αλλά θέλω να σας καλησπερίσω αρχικά και να πει ο καθένας από εσάς κάποια έτσι πρώτα λόγια, να μας πείτε σε τι φάση βρίσκουμε εσάς και την ομάδα σε αυτό το χρονικό σημείο. Ποιος θέλει να ξεκινήσει? Να ξεκινήσουμε από τη Ζένια. Τι να πω. Εντάξει, η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Έχουμε δεθεί πάρα πολύ με όλα τα κοριτσιά. Έχουμε τρομερό κλίμα στην ομάδα. Και νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, το ότι πάμε σε κάθε αγώνα και το χαιρόμαστε και το δείχνουμε κιόλας. Mm-hmm. Πάμε και... Ναι, πες. Πάμε και στον coach να τον καλησπερίσουμε. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας που είμαστε εδώ. Κοιτάξτε, ναι, σίγουρα ένα από τα μότο μου είναι ότι η αρχή είναι η μίμηση του παντός. Ο Μήλωνας έχει ξεκινήσει ιδανικά. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ και έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή. Χωρίς να έχουμε καταφέρει κάτι. Το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ακόμη δεν έχουμε διανύσει ούτε το 1/3 του. Αλλά παρόλα αυτά, σίγουρα έχουμε δείξει, νομίζω, στις πρώτες 5 αγωνιστικές ότι πατάμε καλά, πολύ καλά στην κατηγορία, και αν εξαιρέσουμε κάποια κενά διαστήματα σε ορισμένα παιχνίδια, σε κάθε μάτσα εμφανιζόμαστε και καλύτεροι. Τουλάχιστον αυτά λένε τα νούμερα. Ότι σε κάθε παιχνίδι ο Μήλωνας είναι πιο παραγωγικός. Για μένα το σημαντικό δεν είναι τόσο πολύ η νίκη, όσο το πόσο θετικά θα παρουσιάζεσαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αν είσαι θετικός, η νίκη θα έρθει. Αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος από σένα, θα έρθει ήττα. Αλλά όσο παρουσιάζεσαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο καλύτερος κάθε εβδομάδα, για μένα αυτό είναι το στοίχημα. Να είναι κάθε εβδομάδα η ομάδα καλύτερη. Να μειώσει τα λάθη που κάνει, να μειώσει αυτά που τη στερούν ορισμένες φορές, αυτό που λέμε εμείς, επειδή μου, τη δυναμική. Αυτά. Πριν πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την φετινή χρονιά του Μήλωνα, θέλω να μου πείτε εσείς καταρχάς και οι δύο προέρχεστε από τον Απολλώνιο. Άλλωστε είστε και εκεί από τον Πειραιά, μεγαλωμένοι στον Πειραιά, και εσύ Ζένια μου έλεγες προηγουμένως.
Coach, εσύ ήσουν τα τελευταία 5 χρόνια στην ομάδα του Απολλώνιου. Μου λέγατε και πριν το ξεκίνημα της εκπομπής, ότι αναλάβατε την ομάδα όταν ήταν στην Β' Εθνική, πέσατε κάποια στιγμή και στο τοπικό, ξανά πάνω. Την αφήσατε στην Α2. Είχατε και την κοινή εμπειρία της πορείας στην Α2 πέρσι. Εσείς, coach, είχατε και μια μακρά περίοδο επιτυχιών στον Απολλώνιο, με αρκετούς τίτλους και στα αναπτυξιακά τμήματα. Μιλήστε μου λίγο για την πορεία σας στην ομάδα του Κρατσινίου. Κοιτάξτε, εντάξει, ο Απολλώνιος είναι ένα κεφάλαιο που πλέον έχει κλείσει. Δεν σας κρύβω ότι ο τρόπος ο οποίος έφυγα από αυτή την ομάδα, εγώ είμαι ένας προπονητής ο οποίος τουλάχιστον θέλω να είμαι επαγγελματίας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Προπονητική για μένα είναι τρόπος ζωής. Έχω επενδύσει πάρα πολύ χρόνο, προσωπικό χρόνο και χρήματα για να εκπαιδευτώ και να προσπαθήσω να γίνω προπονητής. Άρα λοιπόν ήταν σχεδόν βέβαιο ότι κάποια στιγμή από τον Απολλώνιο θα έφευγα. Όπως είναι και πάρα πολύ μεγάλο το ενδεχόμενο, κάποια στιγμή και από το Μήλωνα. Το ζητούμενο είναι ότι ο Κερατσίνη είναι ο τρόπος που έφυγα. Δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος που άφησα στον Απολλώνιο σε 5 χρόνια 9 τίτλους. Και το παράπονο μου είναι πολύ σπουδαίο επίτευγμα. Ναι. Τίτλους και μάλιστα εκ των οποίων μία άνοδο σε μία εθνική κατηγορία που είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Ναι, να πούμε ότι τη σεζόν 17-18 ο Απολλώνιος όχι απλά κέρδισε την άνοδο, αλλά θυμάμαι ότι είχατε μια εξαιρετική πορεία. Έτσι, ναι, είχαμε κάνει όλο το πρωτάθλημα. Ακριβώς, είχαμε κάνει όλο το πρωτάθλημα. Πήραμε την άνοδο, κερδίσαμε δηλαδή στο πρωτάθλημα. Βγήκαμε πρώτοι από την πρώτη αγωνιστική, τον play-off σχεδόν. Ναι. Και στα μπαράζ ανόδου του Νοτίου Ομίλου δεν χάσαμε από κανέναν. Δηλαδή ο Απολλώνιος πήγε παντού πρώτος. Θυμάμαι, είχε κάνει εξαιρετική πορεία. Ακριβώς. Και μάλιστα είχε κερδίσει και μια ομάδα του Αστέρα Αγίου Δημητρίου που είχε ένα μπάτζετ το τετραπλάσιο, το Κερατσένη. Και κερδίσαμε στην Κρήτη που είχαν γίνει τα μπαράζ. Τέλος πάντων, απλά αυτό το μόνο που μου έχει μείνει σαν πίκρα είναι ότι δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος από είτε τη διοίκηση είτε από κάποιον να αναγνωρίσει το, πάνω απ' όλα τον προσωπικό μου χρόνο, όχι το επαγγελματικό κομμάτι. Το επαγγελματικό κομμάτι, είτε εγώ με προπονήσω είτε κάποιος άλλος, θα βγαίνει αν γίνονται τα πράγματα σωστά. Αλλά τώρα τον προσωπικό χρόνο που είχα αφιερώσει σε αυτή την ομάδα, όπως το αφιερώνω και στο Μήλωνα βέβαια, καμιά φορά ξέρετε, η αναγνώριση δεν είναι μόνο η τίτλη. Έφυγα από μια ομάδα που. Τολμώ να πω, γιατί εγώ δεν είμαι αγνώμων άνθρωπος. Δηλαδή, έφυγα από μια ομάδα που θεωρητικά με ανέδειξε σαν προπονητή και έφυγα σαν εχθρός. Εντάξει, δεν έχω κάτι να τους προσάψω. Απολλώνω στον κεφάλαιο που το έκλεισε. Εγώ την ομάδα την άφησα 2 χρονιές συνεχόμενες πρωταθλήτρια κορασίδων στην Εσπέδα, τρίτη στην Ελλάδα και πέμπτη. Κάθε χρόνο σε Final Four των Ιαννίδων. Και πέρσι κατακτήσατε. Ακριβώς, βέβαια. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα αίτητη. Πήγαμε το πρωτάθλημα τη Εσπέδα αίτητη. Ο Απολλώνιος τερμάτισε τρίτος στην Ελλάδα, κάνοντας σε όλο το πρωτάθλημα μέχρι και την τελική φάση 3 ήττες. Φοβερό. Απίστευτο. Έτσι. Λοιπόν, την άφησα εκεί που την άφησα. Εγώ την άφησα ψηλά πολύ. Τώρα, το πού θα καταλήξει, πώς θα πάει, πλέον ανήκει σε άλλα χέρια. Εντάξει, ο Απολλώνιος πάντα, όπως είχα γράψει και στον αποχαιρετισμό μου, γιατί εγώ αποχαιρέτησα την ομάδα. Γιατί έτσι έπρεπε να έτσι κάνω. Ναι. Ο Απολλώνιος ο άειλος, δηλαδή αυτός που είναι μακριά από πρόσωπα, μακριά από καταστάσεις, μακριά από ονόματα και μακριά από, από ανθρώπους οι οποίοι θα δείξει ο χρόνος το ότι κάποιοι να φουμάρουν. Έτσι. Ο Απολλώνιος αυτός ο άειλος ήταν πάντα στην καρδιά μου. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, γιατί πολύ απλά, όπως σας είπα, από αυτό είναι αναδεικτικά. Ναι. Βέβαια, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι και ο Μήλωνας, στο Μήλωνα που είμαι καταρχάς είμαι τρομερά χαρούμενος. Δηλαδή, πραγματικά είμαι χαρούμενος. Δηλαδή, έχω απίστευτες εγκαταστάσεις να δουλέψω. Έχω ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν ότι με εμπιστεύονται. Γενικότερα, ας πούμε, και στο Μήλωνα αυτή τη στιγμή νιώθω, αρχίζω και νιώθω, επειδή είμαι κομμάτι της ιστορίας του που είναι τεράστια. Βέβαια, θα τα πούμε όλα και στην πορεία. Ζένια, πάμε πάλι και σε εσένα. Εσύ ουσιαστικά έχεις παίξει σε ομάδες του Πειραιά μέχρι τώρα. Έχεις παίξει μόνο σε ομάδες του Πειραιά. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησες από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ναι, μετά ήμουνα στο Φοίνικα Πειραιά. Mm-hmm. Πήγα μια χρονιά στην Τραπετσόνα. Και μετά. Και τα τελευταία 2 χρόνια πριν από φέτος στον Απολλώνιο. Για σένα, πες μου λίγο πώς ήταν η εμπειρία πρώτον την πρώτη χρονιά στον Απολλώνιο να κάνετε αυτή την μεγάλη πορεία πρωταθλητισμού και την άνοδο και αργότερα πώς ήταν η εμπειρία σου στην Α2 κατηγορία. Β' Εθνική είχα ξαναπαίξει, δεν είχα ξαναπαίξει με αυτό το στυλ προπόνησης, ναι, με όλο αυτό το στήσιμο της ομάδας. Στην αρχή μου ήταν δύσκολο, η αλήθεια είναι, αλλά μετά επειδή υπήρχε πάρα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα με όλα τα κορίτσια και δέσαμε κιόλας, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm.
Δηλαδή και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να παραμείνω. Και επίσης η Α2 για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δεν είχα ξαναπαίξει. Πώς ήταν η εμπειρία? Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε. Τι αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού, πόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα? Εντάξει, ομάδες πιο δυνατές. Άλλοι στόχοι. Υπήρχαν τα ταξίδια που δεν είχα ξαναδεί. Ήταν κάτι πολύ ωραίο. Είχατε και μια πολύ θετική παρουσία, έτσι, στην τέταρτη θέση, αν δεν κάνω λάθος, κατέληξε η ομάδα. Ναι. Και αν είχαμε... Παρά λίγο δεύτερη. Ναι, παρά λίγο. Για ένα σετ δεύτερη. Ήταν πολύ μικρή. Α, για ένα σετ. Για ένα πόντο. Για ένα πόντο. Για ένα πόντο. Δηλαδή, αν παίρναμε. Ήταν ο τελευταίος μας αγώνας με την άθληση στο Ηράκλειο. Ήμασταν 2-1 μπροστά και 24-21. Και αν το παίρναμε το μάτς, τερμάτισαμε δεύτερη. Και τερμάτισε ο Απόλλων Καλαμάτας τότε δεύτερος που τον κερδίσαμε δύο φορές στην κανονική διάρκεια. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Για να. Πολλές φορές. Λέει ένα ωραίο ρητό ο λαός μας, λέει ότι όταν κάτι θέλεις πολύ, συνομωρεί το σύμπαν. Ναι, αλλά σημαίνει και το αντίθετο. Ναι. Δηλαδή όταν κάτι δεν το θες τόσο, συνομωρεί πίσω σύμπαν. Επομένως, τότε αυτή η χρονιά με το Κερατσίνη, μετά σχεδόν από τους πρώτους τρεις μήνες, δηλαδή ξεκίνησε η προετοιμασία της ομάδας τον Αύγουστο, σχεδόν από Νοέμβριο, είχαμε απίστευτα προβλήματα. Προβλήματα που ήταν δύσκολα στη διαχείρισή τους, προβλήματα που δεν άφηναν την ομάδα να μπορέσει να κάνει αυτό που μπορούσε. Να φανταστείτε ότι τη χρονιά που ανέβηκε πέρυσι, ανέβηκαν οι Αμαζόνες. Μια συνεδρία με τον κύριο Ατσιδάφτη, ο οποίος το τέλειωσε το πρωτάθλημα και παραχώρησε μια συνέντευξη. Τον ρωτήσανε, κάτι ώρα από εδώ, λέει, ποια είναι η ομάδα που πιστεύετε στην Α2 ότι έκλεψε και ποια ήταν ο αντίπαλος. Και είπε ότι ήταν μακράν από τον λόγο, ας πούμε. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε κάτι καλύτερο, έπαιζε κάτι διαφορετικό και ήταν μακράν δηλαδή. Δηλαδή, αν δεν κάναμε κάποια στραβοπατήματα που κάναμε μέσα στη μέση της χρονιάς, θα διεκδικούσαμε το πρωτάθλημα. Ήταν δηλαδή, φαινόταν αυτό. Αλλά. Υπάρχουν πάντα αυτές οι λεπτομέρειες. Ναι, λεπτομέρειες. Τώρα, συγγνώμη, αυτό ήταν ένα κεφάλαιο ολόκληρο. Όλο αυτό που συνέβη τότε στην ομάδα, αλλά εντάξει, είναι μέρος της ιστορίας. Δηλαδή, έχει γράψει την ιστορία, γράφτηκε, έμεινε εκεί. Ομάδα μας Τετάρτη, επιτυχημένη χρονιά. Έτσι. Σίγουρα ήταν διαφορετικό. Εντάξει, για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία που έκανε η ομάδα αυτή τη χρονιά πέρσι στην Α2 ήταν η νίκη επί του Ζαών με 3-0 στο Κύπελλο και η συμμετοχή και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αυτό. Τα παιδιά αυτά εδώ που έπαιξαν απέναντι σε αυτή την ομάδα. Κάποια πράγματα δεν ξανά έχουν και να ξαναπαίξουν απέναντι σε αυτό το σωματείο, έτσι. Και η νίκη που έκανε με του Ζαών που ήταν μια κατηγορία πάνω και από ομάδες που ήταν πολύ καλές στην Πρελίγκ και μάλιστα με 3-0. Έτσι, ήταν σίγουρα ήταν σήμα κατά τεθέν. Αυτό του έμεινε. Είναι εμπειρίες, είναι παραστάσεις και νομίζω είναι και για μια παίχτρια σαν και σένα, νεαρή σε ηλικία. Αυτά είναι πολύ σημαντικά εφόδια για τη συνέχεια. Έτσι. Και οι δύο ομάδες, και ο Ζαόν και ο Παναθηναϊκός, είναι δύο ομάδες οι οποίες σίγουρα με τον Παναθηναϊκό είχαμε κάνει προετοιμασία από το μυαλό, στο μυαλό μας ήδη δύο εβδομάδες πριν. Το περιμέναμε πώς και πώς. Διαφορετική πολύ η προετοιμασία, η προσμονή σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι, σίγουρα. Είναι άλλη βαρύτητα. Τελείως. Λοιπόν, και το καλοκαίρι αυτό ανοίγεται μπροστά σας η προοπτική του Μίλωνα, ένα σωματείο το οποίο έχει θέσει από πέρσι ένα πλάνο με σκοπό όσο δυνατόν γρηγορότερα να βρεθεί στις υψηλές κατηγορίες. Ένα σωματείο που έχει οργάνωση, έχει τις δικές του εγκαταστάσεις, έχει όλες τις προοπτικές. Θέλω να μου πείτε και οι δύο πώς είδατε την προοπτική του Μίλωνα αυτό το καλοκαίρι που ανοίχθηκε μπροστά σας. Ξεκινήστε εσείς. Ο Μίλωνας είναι, για όσους δεν ξέρουν, εγώ και πολύ τα έξινα. Το Μίλωνα το γνώριζα όπως το γνωρίζουν όλοι, ένα σωματείο με τεράστια ιστορία στον χώρο του αθλητισμού. Έχουν περάσει από εδώ Ολυμπιονίκες. Ας μην λέμε τα ονόματα, είναι γνωστά έτσι. Ιδιαίτερα στον αντρικό πολιτισμό. Ακριβώς, βέβαια. Και γενικότερα στον αθλητισμό του Μίλωνα, γυρνάμε τον πυροδήμα. Δηλαδή έχει ένα σωματείο το οποίο στον αθλητισμό έχει προσφέρει, νομίζω, χρυσές σελίδες. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν ότι ο Μίλωνας είναι ένα σωματείο αυτή τη στιγμή, στον χώρο του βόλεϊ τουλάχιστον, που είναι το αντικείμενό μας, έτσι. Γιατί έχει πάρα πολλά σπορ. Mm. Που αυτή τη στιγμή είναι, θα έλεγα, για όποιον θέλει να προπονηθεί, για όποιον προπονητή θέλει να δουλέψει και για όποιον θέλει να παράξει έργο, είναι παράδεισος. Αν είναι μια ομάδα η οποία, όπως είπατε και εσείς, έχει δικές εγκαταστάσεις, αυτά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου δεδομένο. Ειδικά στο βόλεϊ. Δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι αυτό που είπαμε ότι ας πούμε, η δική μας ομάδα προπονείται καθημερινά 2 ώρες. Αν ψάξουμε αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο ποια ομάδα γυναικείου βόλεϊ κάνει προπόνηση καθημερινά 2 ώρες,
θα είναι μόνο 2-3 ομάδες από την Α1. Δηλαδή, ακόμα και για δεδομένα της ομάδων Α1 είναι. Είναι, ναι, είναι, είναι πολυτέλεια. Ναι. Είναι πολυτέλεια. Έχει δύο κλειστά γυμναστήρια τα οποία είναι άρτια. Ανακαινισμένα, εξοπλισμένα. Φέτος τα εξοπλίσανε και όλα τα εξοπλίσαμε πάρα πολύ καλά για το άθλημά μας, ας πούμε. Αν είχατε λοιπόν αυτή η προοπτική, κοιτάξτε. Εγώ είχα κάποιες, όταν φέτος το καλοκαίρι με πλέον έπρεπε να αλλάξω ομάδα, είχα κάποιες προτάσεις και από την Α1 και από την Premier League. Και κατέληξα στο Μίλωνα γιατί. Αφενός, διότι έχει προοπτική μεγάλη. Δηλαδή είναι κάτι ακατέργαστο στο γυναικείο βολέι, το οποίο έχει τεράστια δυναμική. Έχει τεράστια. Δηλαδή ο Μίλωνας μπορεί, έχει όλα τα αιχεία και όλα τα φόντα, τα επόμενα χρόνια να κάνει μια αυτοκρατορία στο γυναικείο βολέι. Είτε αυτό είναι κορασίδες, είτε είναι παγκορασίδες, είτε είναι νανείς, είτε είναι γυναίκες. Στο γυναικείο κομμάτι αυτό. Έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Και αυτό είναι ο βασικότερος λόγος. Είναι ο βασικό. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος σας πάει, είναι το επάγγελμά μου αυτό. Εγώ θέλω αυτό που λένε, παιδί μου, να έχω τα κλειδιά του γηπέδου. Ναι. Έτσι, εγώ κάνω προπόνηση πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ξημερώματα, ό,τι μπορώ κάνω. Αυτό ο Μίλωνας σε μένα μου το δίνει απλόχερα. Και είναι και μια ομάδα που έχει και κοινό. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όλοι στο Μίλωνα, όσα χρόνια εγώ συναναστρέφομαι με τους ανθρώπους του Μίλωνα, είναι μια οικογένεια. Δηλαδή, θα υπάρξουν και γονείς που έχουν τα παιδιά τους, ας πούμε, λίγο στα παραπέρα γήπεδα, θα έρθουν και σε ένα παιχνίδι βολή. Θα έρθουν. Πέρσι, η ομάδα που έπαιζε στα τοπικά στο μπάσκετ, Δευτέρα βράδυ που γινόταν τα παιχνίδια, δύσκολη μέρα έτσι, ήταν κατάμεστο το γήπεδο στα περισσότερα παιχνίδια. Είναι φοβερό. Μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί είναι ένας ο κύριος υπεύθυνος του τέννις, έτσι, του ποδοσφαίρου, συγγνώμη, που έχουν τα 5x5. Α, τα πίσω, τα γηπεδάκια, ναι. Έτσι, πάντοτε είναι σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε εντός έδρας. Ναι, είναι αυτό που λέτε. Ο Μίλωνας έχει τον κόσμο του. Είναι κάτι άλλο, είναι ένα κλαμπ. Είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε τρελό φεγγάρι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι τα επόμενα χρόνια, δηλαδή φέτος και του χρόνου, είτε είναι στο αντρικό, για το βόλεϊ πάντα μιλάω, ακόμα και το μπάσκετ. Να, και το γίνεται. Το μπάσκετ κέρδισε χθες τη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει, έχει μπει σε έναν δρόμο και πηγαίνει προς τα πάνω. Αυτό είναι νομοτελειακό, είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Είναι μια ομάδα που έχει όλα τα εφόδια δηλαδή για να έχει επιτυχημένη πορεία και στο μέλλον. Ζένια, εσύ ακολούθησες το καλοκαίρι τον προπονητή σου στον Απολλώνιο και στον Μίλωνα. Οι δικές σου πρώτες σκέψεις ποιες ήταν για την ομάδα του Μίλωνα? Η αλήθεια ότι εγώ με τον Μίλωνα έπαιζα χρόνια στις ακαδημίες αντίπαλοι. Και είναι ένα μεγάλο κλαμπ και είναι τιμή μου που είμαι εδώ. Η αλήθεια είναι ότι έχω συναντήσει τρομερές εγκαταστάσεις. Δηλαδή έχουμε πολυτέλεια. Μου λέγατε προηγουμένως, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι είναι φοβερό ότι προπονείστε σε άλλο γήπεδο για την άμυνα, σε άλλο γήπεδο για την επίθεση. Ναι, και επιλέγουμε κι άλλο τι θέλουμε. Είναι μεγάλη άνεση. Θέλω που διακόπτω, απλά έχει σημασία. Γιατί όντως είναι, ρε παιδί μου, πράγματα που δεν τα ακούω. Εμείς τώρα αγωνιζόμαστε την Τετάρτη εκτός έδρας. Να παίξουμε την έκτη αγωνιστική στην Τραπεζόνα. Μόνιμη ομάδα. Λοιπόν, η ομάδα μας προπονείται όχι στην έδρα της. Δεν προπονείται στο κρίσο πέρσι, προπονείται στο β' κλειστό. Ναι. Στο βοηθητικό γήπεδο. Μπράβο. Που είναι εξαιρετικό γήπεδο, έτσι. Προπονούμαστε εκεί για να μην είμαστε στην έδρα μας. Δηλαδή, προετοιμαζόμαστε ακόμη και σε αυτό, ότι παίζουμε εκτός έδρας. Ναι. Δεν προπονούμαστε δηλαδή στο γήπεδό μας, ας πούμε, που θα παίξουμε. Και την επόμενη εβδομάδα που παίζουμε εντός έδρας, προπονούμαστε μόνο εκεί. Στο κρίσο πέρσι. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, ναι, αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν ομάδες, σωματεία και τη Νέα Μύρνη, πάμε μακριά. Που δεν έχουν γήπεδο για προπονήσεις. Δηλαδή τα τμήματα του Πανιωνίου, ο Ίκαρος στο μπάσκετ. Αναφέρομαι για τη σύμβαση με το ΣΕΦ που έληξε και βρέθηκαν στον δρόμο ουσιαστικά οι ομάδες. Η Ήριδα που είναι στο ίδιο πρωτάθλημα με εσάς. Ολοκλήρωσε όμως, Ζένια, ναι. Και θα μιλήσουμε. Το γεγονός ότι έχουμε δικό μας γυμναστήριο, ναι, με ολοκένουργια μέσα μηχανήματα είναι κάτι μοναδικό. Και το ότι εμένα προσωπικά που ήρθα από έναν άλλο σύλλογο με αγκαλιάσανε. Δηλαδή, είναι πολύ όμορφο πράγμα. Mm-hmm. Είμαστε όλοι σαν οικογένεια και δέσαμε και πολύ με τα κορίτσια στην ομάδα. Αν και ήρθαμε κάποια άτομα από τον Απολλώνιο, ήμασταν δηλαδή ήδη μαζί ήδη 2 χρόνια, βρήκαμε και άτομα από άλλες ομάδες και υπάρχει φανταστικό κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω αυτό και είναι το κυριότερο στοιχείο για μια καλή πορεία. Και υπάρχει και τώρα. Κάνει πιο εύκολη τη δουλειά όλων. Όταν υπάρχει καλό κλίμα.
Πάμε λίγο και στο σχεδιασμό της ομάδας. Το καλοκαίρι ξέρουμε ότι άλλαξε αρκετά η ομάδα. Ουσιαστικά είναι μια καινούργια ομάδα, καινούριος προπονητής, οι περισσότερες παίχτριες καινούργιες. Εσείς, coach, εμπιστευτήκατε αρκετές παίχτριες από την προηγούμενη σας ομάδα, τον Απολλώνιο, που είναι και πολύ λογικό άλλωστε. Μιλήστε μας λίγο για το χτίσιμο της νέας ομάδας. Κοιτάξτε, ο Μίλωνας δομήθηκε με την προοπτική του να έχει μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα στο πρωτάθλημα των νεανίδων και των γυναικών. Οι αθλητές που επέλεξα εγώ να πάρω, είτε από το Κερατσίνι, από το Απολλώνιο που ήμουν πριν, είτε από εκτός Αλιά Απολλωνίου, πήραμε μια κεντρικό από τον Πανιόνιο, πήραμε μια λίμπερο από την Τραπετσόνα, άλλη μια κεντρικό που αγωνίζεται πέρα στην Τραπετσόνα. Ήταν καθαρά, καταρχάς ήταν επιλογή από θέμα ηλικίας. Εγώ θέλω παιδιά μικρά να δουλεύω στο γήπεδο. Δεν μπορώ, δεν είναι της φιλοσοφίας μου τουλάχιστον τώρα το να έχω αθλήτριες, όσο και καλές να είναι. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο αυτό που έκανε η Ήριδα, που έχει κάνει μια ομάδα που είναι πάρα πολύ εμπειρή. Έχει μέσα αθλήτριες, προσωπικότητες που είναι πολύ, με πολλά χρόνια στο κουρμπέτι που λέει και ο λόγος. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω, διότι ζητάω από τις αθλήτριες μου πάρα πολλές ώρες στο γήπεδο. Mm. Άρα λοιπόν, μια γυναίκα που είναι 33 και 34 χρονών και έχει υποχρεώσει, αλλά είναι ταυτόχρονα αθλήτρια. Και μπορεί να είναι καθημερινά στο γήπεδο. Εγώ ζητάω το κάτι παραπάνω όμως. Δηλαδή, εγώ θέλω το κάτι παραπάνω. Εγώ θέλω να κάνω και πρωινή προπόνηση. Εγώ θέλω να κάνω και αυτό. Θέλω να κάτσω και μια ώρα μετά την προπόνηση. Να κάνω. Αυτά δεν είναι εύκολα να τα ζητάς αν ο αθλητής είναι μικρός, φιλόδοξος. Έτσι, και δεν χτίζεται εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, χτίζεται εκείνη το χρόνο. Mm-hmm. Ώστε να καταλάβει ότι είναι για το καλό του πάνω απ' όλα και ότι όσο πιο πολύ δουλέψει, τόσο καλύτερο θα γίνει. Βέβαια, υπάρχουν και νεαρές αθλητές που συνδυάζουν πολλά, έτσι. Ακριβώς. Μαζί, σχολές. Σίγουρα, αλλά είναι πιο εύκολο. Ναι. Είναι πιο εύκολο. Γιατί άλλη διάθεση, άλλα κουράγια, άλλες αντοχές. Διαφορετικό. Χτίστηκε λοιπόν με αυτό το σκεπτικό. Ενισχυθήκαμε πάρα πολύ. Η ομάδα όπως είπατε, είναι ολοκένουργια. Απλά το. Στην γενική ομάδα αυτό που μπορώ να πω ότι μου έλυσε λίγο τα χέρια ήταν ο κορμός Πασαδόρος, Λίμπερο και Άκρα, mm-hmm. που ήταν στην πραγματικότητα, δηλαδή μια τριπλέτα, η Πασαδόρος μας, η Λίμπερο και η βασική ακραία της ομάδος, που ήταν μαζί τα τελευταία δύο χρόνια. Και είχαν και ένα πρωτάθλημα πέρυσι μαζί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτή η κατηγορία που ήταν μια κατηγορία κάτω από το πέρυσι πρωτάθλημα, που παγωνιόντουσαν αυτές οι τρεις αθλήτριες, αμέσως η διαφορά φάνηκε. Αμέσως. Το καλό με το μέλλον είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, αυτή η ομάδα όπως είναι τώρα, ο στόχος είναι να είναι η ίδια και του χρόνου, αν και εφόσον, όπου και αν βρίσκεται. Είτε είναι σε μια κατηγορία παραπάνω, είτε στην ίδια. Γιατί ξέρετε, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, δεν θα πεθάνουμε αν ο Μίλωνας, αν δεν ανέβουμε κατηγορία. Ναι. Ότι έχουμε βάλει ένα στόχο. Ο βασικός στόχος που έχουμε βάλει φέτος και έχουμε θέσει σαν ομάδα είναι η ομάδα να μπει στην τετράδα. Ναι. Δεν έχει μπει ποτέ. Νομίζω τα τελευταία τρία χρόνια ήταν στις θέσεις 6, 7, 8, 9. Φέτος λοιπόν έχουμε βάλει ένα στόχο να μπούμε στην τετράδα. Αυτός είναι ο στόχος. Να μπούμε εκεί. Όταν πάμε εκεί, θα θέσουμε άλλον. Ανάλογα με τα δεδομένα που έχουμε. Σταθερά βήματα, σιγά σιγά. Ανάλογα με τα δεδομένα. Και νομίζω είναι και το καλύτερο αυτό. Μα αν μπει στην τετράδα και είσαι τέταρτος και έχεις 15 βαθμούς διαφορά τον πρώτο, τι στόχο να θέσεις. Απιστή. Αλλά αν μπει στην τετράδα και είσαι κοντά στις πρώτες θέσεις, θέτεις ένα στόχο και λες: έχω 6 παιχνίδια. 6 τελικούς για να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα της κατηγορίας. Mm-hmm. Αυτό. Και μην ξεχνάμε βέβαια το να ανέβω, να πεις ανεβαίνω μια κατηγορία. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί εννοείται. Μετά από αυτό έχει και μπαράζ νόδου. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο έπαιξα τώρα 22 μάτς και έρδισα και οκ. Okay. Δεν είναι έτσι. Έχει πάρα πολύ δρόμο. Απλά ο Μίλωνας δομήθηκε με γνώμονα το νεαρό της ηλικίας σε αθλητρίες, το οποίο το πετύχαμε. Φέραμε ένα εξαιρετικό γυμναστή, τον Γιώργο Σκόλια, που επίσης συνεργάζομαι μαζί του τα τελευταία 6 χρόνια. Και νομίζω ότι ό,τι θέλαμε να κάνουμε, όπως θέλαμε να φτιάξουμε την ομάδα ως προς το μοντέλο που θέλουμε να έχει, ήταν επιτυχημένο. Δηλαδή είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την. Οι αθλητές είναι επιλογές δικές μου όλες, μία προς μία, και είμαι και πολύ χαρούμενος κιόλας που τις έχω. Διότι ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να πιέσεις μία αθλήτρια, ένα αθλητή, πάρα πολύ. Και ταυτόχρονα να έχεις και πολύ καλή σχέση μαζί του. Είναι δύσκολο. Mm-hmm. Τουλάχιστον εγώ από την εμπειρία μου αυτά τα χρόνια τώρα που συνεργάζομαι και τρίβομαι ειδικά με το γυναικείο κομμάτι, είναι δύσκολο. Δηλαδή να πιέζεις αθλήτριες πάρα πολύ, στα κόκκινα, με φωνή, με. Και ταυτόχρονα όμως έχεις και καλή σχέση μαζί του και δεν λείπουν
ο προπόνηση είναι παρόν και σου παίζουν και έτσι, παίζουν και αυτό, είναι σημαντικό. Και για τις αθλήτες βέβαια και για τον προπονητή. Και μου λέγατε και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν στο ρόστερ αθλήτριες που έχουν εμπειρία και από μια κατηγορία πάνω και από την ίδια την κατηγορία βέβαια αυτή, έτσι. Βέβαια, εντάξει, έχουμε αυτή τη στιγμή στο ρόστερ μας, ας πούμε, μια αθλήτρια, η Θεοδωρακία τη Μαρία, η οποία είναι μια αθλήτρια για την κατηγορία κόσμημα. Έτσι, είναι πολυτέλεια. Όπως έχουν χαρακτηρίσει πολλοί συνάδελφοι προπονητές, ότι βρίσκεται στη Β' Εθνική, ακόμη και στην Α2 είναι πολυτέλεια. Η συγκεκριμένη αθλήτρια, έτσι. Και παιδιά τα οποία, όπως η Ζένια, όπως η Ελένη, η οποία βέβαια στη Β' Εθνική στο Κερατσίνη δεν είχε πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής. Η Ζένια που το έκανε αυτό, το έχει ζήσει πάλι, έχει κάνει πλανητισμό, έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, το έχει ζήσει. Έτσι. Όπως και έχουμε άλλο ένα παιδί, την Κιούλια τη Στέλλα, την κόρη του Μάριου, που είναι εξαιρετικό. Εξαιρετική αθλητρία. Ναι. Είναι εξαιρετική αθλητρία και είναι και εκολαπτώμενη. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ένα παιδί το οποίο για πρώτη χρονιά παίρνει το βάπτισμα του να πάρει μια θέση σε μια εξάδα και, έχει και απέτηση από αυτήν. Δηλαδή περιμένουμε πράγματα από τη Στέλλα, τα οποία μέχρι στιγμής μας τα έχει δώσει, στο ακέραιο. Σε ένα παιχνίδι που ήρθαμε εμείς στο Ντέρμπι της Νέας Σμύρνης με την Ήρυδα, ήταν πραγματικά. Έκανε νομίζω φοβερό παιχνίδι. Στέλλα, λοιπόν, εμείς από αυτό το παιδί αυτό θέλουμε. Αυτό περιμένουμε και αυτό μπορεί να δώσει και μπορεί να δώσει και ακόμα παραπάνω. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως βλέπετε, ναι, μεν θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό, αλλά επενδύουμε και σε αθλήτριες. Η Στέλλα είναι 17 χρονών. 16, πόσο είναι. 2002. 17 χρονών. Δηλαδή, επενδύουμε εκεί. Με ρίσκο, αυτό είναι ρίσκο. Γιατί ένα παιδί. Όσο και η Στέλλα τώρα που είναι ένας επαγγελματίας εισαγωγικά αθλητής, έτσι. Λοιπόν, αλλά επενδύουμε σε τέτοια παιδιά. Και γι' αυτό σας ξαναλέω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα γενικότερα. Δεν έχει, δηλαδή, οι μεταγραφές που έχει κάνει δεν είναι, αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, η Ήρυδα. Έκανε πιο, εισαγωγικά να το πω, μεστές μεταγραφές, πώς να το χαρακτηρίσω. Ότι πήγε περισσότερο στην εμπειρία. Μπράβο, όταν γιατί περισσότερο πιο εκεί. Ονόματα. Ναι, πιο ονόματα. Αυτό που είπε Ζένια, εντάξει. Δεν μου άρεσε αυτή η έκφραση, αλλά κάπως έτσι. Ένα διαφορετικό project. Ένα διαφορετικό πλάνο. Αλλά με αθλήτες που ήταν πέρυσι στην ίδια κατηγορία και με αθλήτες που έχουν την εμπειρία να διαχειριστούν κάποια πράγματα. Εμείς εδώ, ακόμη αυτό δεν έχουμε δει πώς είναι. Δηλαδή δεν έχουμε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Και αυτό αυτός είναι ο στόχος μου, να μην βρεθούμε. Mm-hmm. Γιατί αν βρεθούμε, το νερό της ηλικίας δεν ξέρω κατά το πόσο θα μας βοηθήσει. Και βρίσκεστε και υπό την υποπτία ενός τεράστιου ονόματος βέβαια για το χώρο του ελληνικού βόλεϊ. Αναφέρομαι στο Μάριο τον Γκιούρδα, στον οποίο αναφερθήκατε κι εσείς, στα τμήματα και το ανδρικό και το γυναικείο. Και γενικότερα νομίζω ότι ο Μίλωνας περιστοιχίζεται από ανθρώπους ικανούς. Εντάξει, έχει τον Παντελή του Τανατόρο, που είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος, αυτός είναι που μας έφερε εδώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι δεν χρειάζεται συστάσεις. Δηλαδή, για όποιον ασχολείται λίγο με το άθλημα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πει πολλά για έναν τέτοιο άνθρωπο. Είναι παράγοντας στο ελληνικό βόλιο τα τελευταία 25 χρόνια. Έχει φέρει τεράστιους αθλητές στην Ελλάδα για χάρη του Ολυμπιακού. Και όπως είπατε για το Μάριο του Γκιούρδα, ο Μάριος είναι. Εντάξει, ο Μάριος, τι να πούμε τώρα για το Μάριο. Ο Μάριος είναι ένας θρύλος. Ναι. Δηλαδή για μας είναι χαρά, είναι τιμή που τον έχουμε στο γήπεδο και ξέρετε τι άλλο είναι και εμπιστοσύνη. Είναι βασικά είναι ασφάλεια. Ξέρεις ότι ό,τι πρόβλημα και αντιμετωπίσεις, είτε αυτό έχει να κάνει. Γιατί ξέρετε, μια ομάδα είναι ένα σύμπαν. Δηλαδή, τι εννοώ. Είναι μια οικογένεια. Μέσα στην οικογένεια υπάρχουν προστριβές, υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχουν τσακωμοί. Είναι αναπόφευκτα αυτά. Τι γίνεται. Σε μια χρονιά, βέβαια. Όταν έχει λοιπόν ένα τέτοιο άνθρωπο που μπορεί να του πει: ξέρετε, έχω αυτό το πρόβλημα με αυτή την αθλήτρια και τσακώνομαι και κάνω. Ή το αντίστοιχο, μια αθλήτρια που τον προπονητή μου κάνει, μου ράνει. Και έχει ένα άνθρωπο δύο, που να ξέρει να τα διαχειριστεί αυτά γιατί τα έχει ζήσει στο υψηλότερο επίπεδο του κόσμου. Μεγάλη υπόθεση. Άλλωστε το κλίμα και η επικοινωνία μεταξύ προπονητή και παιχτριών αλλά και των παιχτριών μεταξύ τους είναι το Α και το Μ, πιστεύω. Και πρέπει να ξέρεις κιόλας ποιος είναι. Γιατί εντάξει, πρέπει να ξέρεις και ποιος, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τι είναι, ποιος είναι, έτσι τι έχει προσφέρει και τον έχεις και έχεις την τιμή να τον έχεις στην ομάδα σου. Βέβαια. Είναι τεράστιο κομμάτι. Λοιπόν, πάμε και στα καθαρά αγωνιστικά. Ζένια, 5 παιχνίδια έχετε παίξει μέχρι στιγμής. 5 νίκες, το απόλυτο των βαθμών, το απόλυτο των νικών, στην πρώτη θέση φυσικά. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου μέχρι τώρα από τα παιχνίδια που έχετε δώσει? Κοίτα, το κάθε παιχνίδι το βλέπουμε σαν τελικό, η αλήθεια είναι. Πάμε και κάνουμε προπόνηση κάθε εβδομάδα, ανάλογα τη θέση της κάθε ομάδας μέχρι στιγμής, που είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Προπονούμαστε το ίδιο. Mm-hmm. Πάμε
παιχνίδι το παιχνίδι. Δεν έχουμε ακόμα καθαρή εικόνα. Μέχρι στιγμής είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από την απόδοσή μας. Το χαιρόμαστε κάθε παιχνίδι, η αλήθεια είναι. Με το θρίαμβο μόνο που έτσι λίγο δυσκολευτήκαμε, χάσαμε και ένα σετ, αλλά... Νομίζω ήταν και η ομάδα που σας δυσκόλεψε λίγο περισσότερο από τις υπόλοιπες μέχρι στιγμής, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Ναι. Να πούμε ότι έχετε χάσει μόλις ένα σετ σε αυτά τα πέντε παιχνίδια, ναι. Αυτό ήταν από το θρίαμβο, αλλά μετά καταφέρατε, κάνατε την ανατροπή και πήρατε την νίκη εκεί. Μέχρι στιγμής δείχνουν όλα πάρα πολύ καλά, απλά συνεχής προπόνηση και... Πώς είναι, είπες ότι έχετε ένα πολύ καλό κλίμα με τα υπόλοιπα κορίτσια. Πώς βλέπεις εσύ τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, πώς είναι η επικοινωνία σου εντός αγωνιστικού χώρου με τις παίκτρες? Εγώ τα κορίτσια, ακόμα και τα παιδιά που συνεργάζομαι πρώτη χρονιά, τα εμπιστεύομαι πλέον με κλειστά μάτια. Εντάξει, έχουμε κάνει πάρα πολύ προπόνηση από το καλοκαίρι. Προετοιμασία πάρα πολύ και προπόνηση σχεδόν κάθε μέρα 2,5 ώρες. Mm-hmm. Έχουμε βρεθεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Πολύ καλά παιδιά. Βγαίνουμε και εκτός γηπέδου, οπότε... Α, τέλεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Ναι, σαν φίλες, να το πω έτσι. Υπάρχει τρομερό κλίμα και γι' αυτό το λόγο αυτό φαίνεται και πάρα πολύ στο γήπεδο. Δεν υπάρχουν έτσι ακόμη... Υπάρχει πλήρη συνεννόηση. Αυτό, εμπιστευόμαστε μία την άλλη, με κλειστά μάτια. Είναι πάρα πολύ ωραίο πλήμα. Και αυτό βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο με θετικά αποτελέσματα. Ακόμα και από τον πανηγυρισμό που κάνουμε κάθε πόντο, φαίνεται, νομίζω. Και σας εύχομαι να πάτε ακόμη καλύτερα στις επόμενες αγωνιστικές. Coach, τα δικά σας συμπεράσματα σε αυτά τα πρώτα πέντε παιχνίδια ποια είναι, σαν προπονητή? Κοιτάξτε, κάτι τώρα που το λέμε συνέχεια και το είπε πρώτος για να είμαι, γιατί δεν μ' άρεσε να κλέβω ατάκι, γιατί είμαι λίγο. Το συζητάγαμε με τον Μάρη, τον Γιούρδα ένα βράδυ. Λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεικνύεις κάθε εβδομάδα ότι μάλλον είσαι ο καλύτερος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν ξέρετε ποιο είναι το ακόμη πιο δύσκολο. Όταν μια ομάδα έχει συνηθίσει να κερδίζει, όταν φτάνει σε ένα σημείο και το περιμένει, νομίζει ότι θα γίνει από μόνο του. Δεν είναι όμως έτσι. Αυτό δεν προσπαθώ να πω στα κορίτσια, να το περάσω, ότι κάθε παιχνίδι πραγματικά είναι τελικός. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, λέμε, πολλοί θα πούνε, εντάξει, τραπέζι ο Βίλνιους με τραπετσόνα. Τι σημαίνει αυτό? Παίζει με τραπετσόνα. Παίζει με μια ομάδα η οποία είναι άκρος μαχητική, που διψάει για βαθμούς. Ξέρετε, καμιά φορά. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται αν είσαι πρώτος ή δεύτερος, στον πρώτο ή στον δεύτερο. Βρίσκεται σε αυτόν που είναι κάτω. Δηλαδή, κατά το παρελθόν, ας μην πάμε μακριά, ας πάμε πρόπερση, όπου έπαιζε ο Μίλωνας εδώ, τελευταία αγωνιστική του, τη χρονιά που ανέβηκε από Λόνο στην Α2. Ο Μίλωνας πάλευε για τη σωτηρία. Μπράβο, ήθελε οπωσδήποτε 2 βαθμούς για να μην παίξει play out. Mm-hmm. Και έπεσε με τον Άλυμο. Ο Άλυμος τότε ακόμη δεν είχε κάνει αυτό που έκανε, που σε εισαγωγικά διαλύθηκε και δεν έπαιξε τα play-off. Ήταν τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Και ήταν δεύτερος ο Άλυμος, πίσω από τον Απολλώνιο, 5 βαθμούς. Σε συνθήκη play-off δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι 6 μάτς, 4-6-18, δηλαδή έχεις. Πότε δεν ξέρεις τι γίνεται. Και ο Μίλωνας κέρδισε 3-0. Εδώ. Και την επόμενη μέρα ο Άλυμος διαλύθηκε. Γιατί το 5 έγινε 8 και σου λέει δεν έχει λόγο να ψάξουμε, ας πούμε, κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, το να πάει η ομάδα τώρα αυτή τη στιγμή ο Μίλωνας να παίζει τραπετσόνα και να κερδίσει καθαρά και επιβλητικά για να είναι ήσυχος, είναι δύσκολο. Άρα, αυτές οι 5 αγωνιστικές, λοιπόν, σας λέω εγώ που είμαι ο προπονητής της ομάδος, που είμαι σήμερα στο γήπεδο από τη 1 το μεσημέρι και βλέπω βίντεο που βγάζω το προπονητικό πλάνο. Που έχω τώρα προπόνηση με τις γυναίκες μέχρι το βράδυ, ότι έχουμε παίξει 5 αγωνιστικές και νιώθω πάρα πολύ κουρασμένος. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο κάθε εβδομάδα να θες να αποδείξεις αυτό. Ναι. Και όχι μόνο επειδή είσαι ο Μίλωνας ή επειδή είσαι καλύτερη ομάδα. Αυτό για να το βγάλεις μέσα στο γήπεδο από το κουτσάρισμα, από την προπονητική και τα παιδιά τα ίδια είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ναι, γιατί για να είσαι ο κορυφαίος, για να δείχνεις ένα σοβαρό πρόσωπο κάθε αγωνιστική, δεν πρέπει να ησυχάζεις. Έτσι, ο εφησυχασμός είναι. Δηλαδή, ας πούμε, κάναμε ένα μάτσο πολύ επικίνδυνο. Όπως είπατε με την Ήρδα, στο οποίο ήταν το πρώτο ντέρμπι θεωρητικά της χρονιάς. Γιατί αν δεν ξέρασαμε την πρώτη χρονιά, πήγαμε το Μοσχάτο. Που εντάξει, okay, το Μοσχάτο είναι μια χαρά. Γενικότερα οι ομάδες είναι καλές, είναι κακές. Απλά με την Ήρδα θεωρητικά, ρε παιδί μου, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πιο δυνατό από τα υπόλοιπα. Τα δύο που είχαμε παίξει. Κερδίσαμε 3-0. Ναι, υπάρχει ικανοποίηση για το αποτέλεσμα. Αλλά εντάξει, δεν είμαι ικανοποιημένος από τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα μου. Ναι. Αυτό δεν είχε να κάνει με την Ήρυδα. Η Ήρυδα
το πώς παίζει, τι κάνει, τα ξέρει ο προπονητής της. Δεν... Εγώ σας λέω αυτό το πράγμα. Και την επόμενη αγωνιστική πήγαμε, παίξαμε στο θρίαμβο και για να είμαστε ειλικρινείς, χάναμε 2-0 και κερδίσαμε 3-1. Χάναμε 2-0 και κερδίσαμε 3-1. Άρα λοιπόν αυτό φάνηκε μετά. Δηλαδή αυτό που εγώ είδα, μετά που δεν μου άρεσε, την επόμενη αγωνιστική φάνηκε. Το είπατε αυτό κερδίσαμε. Επειδή και στο δεύτερο σετ το πήρατε σε λεπτομέρειες. Στο δεύτερο σετ το πήραμε στο 25-29 μέχρι το 29 χάναμε. Να, ναι. Αλλά το momentum το είχε ο θρίαμβος. Απλά δεν κατάφερε ο θρίαμβος να αντέξει την ποιότητα τη δική μας. Άντεξε τόσο. Μετά από την άμεση κατέρευση. Ναι, και από την άλλη φαίνεται και ο χαρακτήρας που έχει χτίσει ο Μίλωνας φέτος. Σίγουρα, σίγουρα. Έστω γίνεται ακόμα νωρίς. Να ξέρετε, κάποιες νίκες είναι προτιμότερο να συνδυάζονται έτσι, να συμβαίνουν έτσι από να κερδίσεις απλά 3-0. Είναι καμιά φορά να κερδίζεις δύσκολα, σου κάνει περισσότερο καλό. Mm-hmm. Σου κάνει περισσότερο καλό. Και αυτό για να τελειώσω αυτό που με ρωτήσατε, τα 5 μάτσες που έχω δει, αυτή εδώ η κατηγορία είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη. Και γίνεται ακόμη δυσκολότερη όταν σε μία ομάδα μέσα κρατάς δύο καρπούζια. Γιατί εμείς το κάνουμε αυτό. Δεν πρόκειται ποτέ να πούμε φταίει που χάσαμε στις άνεδες επειδή έχουμε τις γυναίκες ή φταίει που χάσαμε στις γυναίκες. Όχι. Θα προσπαθήσουμε και στα δύο. Είναι δεδομένο αυτό. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο. Δηλαδή, ας πούμε, παίζουμε Τετάρτη και την Πέμπτη παίζουμε και νεάνιδες. Mm-hmm. Και την Κυριακή ξαναπαίζουμε νεάνιδες. Και πρέπει Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, η γυναική ομάδα να προπονηθεί για να παίξει την Τετάρτη το επόμενο παιχνίδι. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ολογοθά. Ζένια, πάντως αυτό που λέγαμε προηγουμένως είναι πολύ σημαντικό για μια παίχτρια. Δηλαδή να μην ησυχάζει. Δηλαδή ακόμη και να παίζει ο Μίλωνας με έναν αντίπαλο θεωρητικά υποδέστερο. Ξέρεις και εσύ καλύτερα από τον καθένα ότι για μια παίχτρια, αν δεν είναι συγκεντρωμένη 100% σε έναν πόντο, σε ένα σετ, σε ένα παιχνίδι, μπορεί να έρθει τούμπα ένα μάτς και εκεί θα πρέπει να το διαχειριστείς. Πρέπει να βλέπεις τον κάθε αντίπαλο ίσο. Και κάποιες φορές να τον βλέπεις και καλύτερο για να τα δίνεις όλα. Αυτό. Δεν βλέπουμε κανέναν αντίπαλο υπό καμία ομάδα. Και δεν το κάναμε ούτε πέρσι, ούτε. Εντάξει, πέρσι σίγουρα που ήμασταν και πρώτη χρονιά Α2. Αλλά και πρόπερση στη Β' Εθνική πάλι κάθε αγώνας ήταν τελικός. Και νομίζω αυτό είναι και το σημαντικότερο και μέχρι στιγμής είναι και το κλειδί της πολύ καλής σας πορείας. Κότς, αναφερθήκατε λίγο προηγουμένως στο επίπεδο της φετινής Β' Εθνικής. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κάποια ομάδα που να μπορεί να κοντράρει φέτος στον Μίλωνα, αν ναι, ποια είναι αυτή και γενικότερα τι έχουμε να πούμε για το επίπεδο? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ομάδες υπάρχουν πολλές. Όχι ομάδα, πολλές, πάρα πολλές. Το πώς θα εμφανιστεί ένας αντίπαλος στο γήπεδο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν πάει ο Μίλωνας να παίξει και δεν είναι καλύτερος των περιστάσεων. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ακριβώς, ευλόγα θα χάσω. Αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος. Ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή όμως ότι σίγουρα κάποια πράγματα ξεχωρίζουν. Αν πάει το βαθμολογικό πίνακα, θα δείτε ότι ο Ήρυδα, ο Αστέρας Νίκαιας είναι οι ομάδες οι οποίες είναι. Ο Αστέρας Νίκαιας είναι μαζί με εμάς αίτητος. Δεν έχει κάνει καμία αίτητα και μάλιστα. Κέρδισε και την Ήρυδα στην έδρα της. Που ήταν ομάδα που και πέρσι μπήκε τετράδα. Ακριβώς. Βέβαια, πέρσι είχε την πολύ καλή πορεία η Αργυρούπολη που δεν είχε αφήσει περιθώρια σε κάποια ομάδα. Ακριβώς. Πού θέλω να καταλήξω. Το θέμα είναι ότι αντικειμενικά σε μια κατηγορία υπάρχει το νομοτελειακό. Που το λέω πάρα πολύ το χρόνια τώρα. Πέρυσι τερμάτισε στη δεύτερη θέση το Ήλιον, αν θυμάμαι καλά, παρότι δεν είμαστε στην κατηγορία. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Αστέρας Νίκαιας και στην τέταρτη θέση ο Θρίαμβος. Είτε μας αρέσει αυτή τη χρονιά εδώ, είτε όχι. Και στην πέμπτη θέση η Ήρυδα. Που για λίγο για ένα παιχνίδι δεν μπήκε. Άρα, τετράδο. Νομοτελειακά, μέχρι αποδείξεις του εναντίου, αυτοί οι τέσσερις ομάδες έχουν τον πρώτο λόγο. Πρώτο λόγο. Από το Μίλωνα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το Μίλωνα βρίσκεται στην πρώτη θέση, πρέπει αυτό για να το αλλάξει να τερματίσει εκεί. Καταλαβαίνω. Ιδάλλως, μέχρι τότε. Θα λέμε ότι ο Αστέρας, το Ήλιον, όσο και να έχουν αποδυναμωθεί ομάδες, ό,τι και να έχει γίνει, δεν πάβει αφού να υπάρχει. Αλλιώς δεν έχει την πολυτέλεια να λέει ότι ακριβώς, είμαστε εμείς. Και... Ακριβώς, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είμαι πολύ συνειδητοποιημένο σε αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ. Γι' αυτό και βλέπουμε και το κάθε μάτς έτσι. Γι' αυτό. Αλλά σου λέω κατηγορία ότι έχει, δύο ταχύτητες τις έχει. Υπάρχουν ομάδες που είναι χαμηλότερο επίπεδο, αλλά υπάρχουν και ομάδες που υπάρχει μεγάλη κόντρα. Και θεωρώ ότι ο Αστέρας Νίκαιας και η Ήρυδα είναι δύο ομάδες οι οποίες διαφορετικής φιλοσοφίας, δηλαδή η Ήρυδα πολύ καλό ρόστερ, ποιοτικό, έμπειρο, με αθλήτριες που έχουν πολλά χρόνια παίξει και ξέρουν τι πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο και ο Αστέρας νεανικό σύνολο, παθιασμένο, διαφορετικά, γι' αυτό διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές εντελώς. Ζένια, η δικιά σου γνώμη ποια είναι για αυτό το θέμα, πώς βλέπεις δηλαδή τη φετινή Β' Εθνική?
coach. Δηλαδή υπάρχουν και ομάδες οι οποίες είναι πιο κάτω, αλλά όπως και η Ριδά και ο Θρίαμβος, αλλά και ο Αστέρας που ακόμα δεν έχουμε παίξει, αλήθεια είναι, αλλά από την πορεία μέχρι στιγμής δείχνει ότι είναι πολύ δυνατή ομάδα και το θέλει και κάθε αγώνα πάει και κάνει νίκη. Mm-hmm. Δεν θα είναι τίποτα εύκολο μάλλον φέτος. Αυτό, δηλαδή, και γι' αυτό τα βλέπουμε και όλα πολύ παιχνίδι το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε να έχουμε τώρα αγώνα και να κοιτάμε την επόμενη Τετάρτη. Το βλέπουμε. Πάντως είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι σας έχουν χρήσει φαβορί, όχι μόνο για το πρωτάθλημα, ακόμη και για την άνοδο στην Α2. Και νομίζω αυτό είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή, από τη μία σας γεμίζει πολλές ευθύνες, από την άλλη ίσως και να δίνει λίγο παραπάνω πίεση. Αυτό, και θέλω να απαντήσετε και οι δύο, πώς μπορεί να το διαχειριστεί μια ομάδα μέσα στην χρονιά. Κοιτάξτε. Καταρχάς, τα φαβορί αποδεικνύονται στο γήπεδο. Σωστό. Έτσι. Εγώ δεν έχω ποτέ πει, εγώ έχω αυτό που έχω πει στα παιδιά και αυτό που λέμε και συνέχεια, και αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι θα πρέπει κάθε παιχνίδι για μας είναι τελικός. Αν καταφέρουμε να το κερδίσουμε, είμαστε ικανοποιημένοι. Αν καταφέρουμε να παίξουμε καλά, βασικά, όπως θέλουμε, όπως σχεδιάζουμε, όπως κάνουμε κάθε μέρα στην προπόνηση, είμαστε ικανοποιημένοι. Το ότι μας γεμίζει άγχος, εντάξει, να σου πω κάτι, άγχος. Όταν εμένα αυτό το πράγμα που κάνω είναι δουλειά μου. Πάρα πολλές, οι περισσότερες αθλήτριές μου, και όταν λέω περισσότερες, εννοώ οι 9,5, οι 13, οι 14,5, έτσι. Αυτό που κάνουν, το κάνουν με όλους τους το είναι. Δεν λείπουν από πουθενά, δεν κάνουν κάθε μέρα στο γήπεδο, τόσο να ακολουθούν το δικό μου μυαλό. Άρα λοιπόν, σε πραγματικότητα, το άγχος ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι το αν θα βγούμε πρώτοι ή όχι. Το άγχος είναι αν αυτό που κάνουμε όλη τη βδομάδα εδώ μπορεί να βγει στην πραγματικότητα στο παιχνίδι. Και υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία κάνουν προπόνηση, παίζουμε ένα μάτσο και δεν παίζει καλά, ας πούμε, μία ακραία για να μην το. Και μου λέει μετά, κότσι, γιατί έπαιξα έτσι. Αφού όλη τη βδομάδα είμαι καλά, όλοι. Αυτό είναι το άγχος. Mm-hmm. Το αν τώρα θα ανέβει η ομάδα ή όχι, για το αν θα πάει ή όχι. Ο μεγάλος στόχος είναι η τετράδα. Να πάμε εκεί με το καλό, αν τα καταφέρουμε, και από εκεί και πέρα θα βάλουμε το επόμενο. Τον επόμενο στόχο, και αν το καταφέρουμε, θα βάλεις και τον επόμενο. Γιατί είναι τρεις. Για να κάνει μία άνοδο, μία ομάδα σε μία εθνική κατηγορία, πρέπει να περάσει τρία στάδια. Το πρωτάθλημα, τα play-off. Και, και με αυτόν τον τρόπο μένουν και προσγειωμένες παίκτες, μένει προσγειωμένη ομάδα, έτσι. Βάζοντας μικρούς στόχους καθόλου. Εννοείται και όχι μόνο αυτό. Καμιά φορά χρειάζεται και κάποιον να προσγειωθεί ανώμαλα. Ναι. Δεν θέλω, εγώ δεν μ' άρεσε να υποτιμώ κανέναν αντίπαλο. Και ούτε, δεν υπάρχει ποτέ, δηλαδή ποτέ περίπτωση. Δηλαδή, με όποιο και να χρειαστεί να παίξει η ομάδα, ασχολούμαι μαζί του πάρα πολύ. Λοιπόν, στο Θρίαμβο, το πρώτο σετ που ο Θρίαμβος έπαιξε εξαιρετικά, που εμείς ήμασταν χλωμοί, μας πίεσε πάρα πολύ. Χάσαμε το σετ. Όταν πλέον τέλειωσε το παιχνίδι και κερδίσαμε, τους είπα, κορίτσια, ότι αυτό είναι ένα καμπανάκι κινδύνου. Όχι γιατί ο Θρίαμβος δεν ήταν ικανός, γιατί εν αντιθέσει. Λέω, είμαι η ομάδα που μας πίεσε και για να κερδίσουμε, για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, είδατε τι έγινε. Και ξαναλέω πάλι, και το λέω συνέχεια, όχι για να χρυσώσω το χάπι. Ούτε στο Θεό, το έχει ανάγκη. Έτσι, αλλά ούτε και για να το να δείξω αλτρουιστή. Στο Χαϊδάρι έπρεπε να χάνουμε 2-0. Δηλαδή η ποιότητά μας είναι αυτή που δεν το έκανε αυτό. Άρα λοιπόν φαντάζεστε κάθε match πώς είναι. Το άγχος λοιπόν είναι πώς σε κάθε εβδομάδα ο Μίλωνας θα παίζει καλύτερα. Όχι ότι αν χάσω ένα παιχνίδι, χάθηκα. Έχουμε βάλει, κοιμόμαστε, ξυπνάμε με την άνοδο. Αν είναι να έρθει, θα έρθει. Παιχνίδι είναι. Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει και θα κρυθούμε όλοι στο τέλος. Αυτό. Ζένια, όπως είπαμε και προηγουμένως, εσύ έχεις ξανακάνει πορεία πρωταθλητισμού πρόπερση με τον Απολλώνιο. Εσύ από την πλευρά της παίκτριας πώς το βλέπεις όλο αυτό? Το ότι μας θεωρούν φαβορί. Ναι, ναι. Δεν με αγχώνει γιατί δεν το βλέπω έτσι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι 5 αγωνιστικές. Δεν είναι ούτε τα μέσα του πρώτου γύρου. Σωστό. Δεν μπορώ να το σκεφτώ έτσι, δηλαδή δεν βάζω καν το μυαλό μου σε αυτό το τρυπάκι, να το πούμε έτσι. Δεν το σκέφτομαι, άρα δεν με αγχώνει. Mm-hmm. Κάθε αγώνας είναι κάτι διαφορετικό, κάνουμε, δηλαδή την Πέμπτη έχουμε ρεπό. Παρασκευή ξεκινάμε ένα άλλο πλάνο με την ομάδα που θα παίξουμε. Το πάμε βήμα-βήμα, οπότε δεν με αγχώνει. Εντάξει, σίγουρα σαν ποιότητα η ομάδα
φαίνεται και φάνηκε αυτό στο θρίαμβο πάρα πολύ. Αν και στην αρχή δεν μπήκαμε στον αγώνα. Μετά όλη αυτή η προπόνηση, η συγκέντρωση, το ότι επειδή εγώ είμαι από την πλευρά της αθλητρίας, βλέπω το ότι όλες πιεζόμαστε πάρα πολύ και με τα προγράμματά μας και όλα, αλλά το κάνουμε γιατί το αγαπάμε και το θέλουμε και γι' αυτό είμαστε και όλοι στο γήπεδο. Οπότε το ότι πάμε έτσι μόνο χαρά και δεν το σκεφτόμαστε πιο μπροστά. Πάμε σιγά σιγά. Βέβαια. Λέγαμε και πριν να ξεκινήσουμε ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση να ανέβει η γυναική ομάδα του Μήλωνα στις εθνικές κατηγορίες. Είναι κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ. Το ανδρικό τμήμα έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν και στην Α1, αλλά για το γυναικείο δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Και σίγουρα θα αισθάνεστε κι εσείς ένα κομμάτι της ιστορίας σε περίπτωση που το καταφέρετε, έτσι. Βέβαια, εντάξει, είναι... Αυτό το έχω πει και στα παιδιά, το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας αυτό, το ότι αυτή τη στιγμή το γυναικείο κομμάτι του βόλεϊ του Μήλωνα είναι κατέργαστο. Σημαίνει τι? Έχουμε μια ομάδα νεανίδων η οποία έχει όλα τα φόντα να πάει σε μια τελική φάση της Ένωσης. Αυτό, αν δεν με απατάει η μνήμη μου και αν δεν η έρευνα που έχω κάνει δεν είναι λανθάνουσα, δεν το έχει κάνει ο Μήλωνας ποτέ. Δηλαδή, αμέσως είναι τεράστιο το επίτευγμα για την Νεανίδων. Γιατί και μην μιλάμε τώρα για Κορασίδων, τα ίδια πράγματα ακριβώς. Mm-hmm. Και στην Κορασίδων έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, προσπαθούμε, θέλουμε λίγο χρόνο. Έχουμε και εκεί είμαστε καλά. Παρότι έχουμε κάνει 2 ήττες στο νήμα, είμαστε και εκεί είμαστε σε καλή κατάσταση. Τώρα για τη γυναικεία ομάδα, είναι τεράστιο, είναι τεράστιο πράγμα να γράψει, να συνδέσει το όνομά σου με κάτι τόσο μεγάλο σε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Είναι τεράστιο, πραγματικά είναι τεράστιο. Και είναι μεγάλο κίνητρο. Είναι μεγάλο κίνητρο αυτό. Είναι τεράστιο κίνητρο να συνδέσεις το όνομά σου σε κάτι τόσο δυνατό σε μια ομάδα που δεν έχει καταφέρει ποτέ στο γυναικείο κομμάτι. Για στο δικό μου, όπως είπατε και εσείς, έχει φτάσει στο ψηλότερο σημείο της Ελλάδος, έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Όλα, ενώ όπως επίσης και από το ημιτελικό του κυπέλλου που έχουμε με τον εθνικό. Αυτό ήθελα να πω, έχετε υποχρεώσει και στο κύπελο και εκεί έχετε ακριβώς, μεγάλη πρόκληση μπροστά σας. Τεράστια, γιατί ούτε και εκεί ο Μήλωνας έχει συμμετάσχει ποτέ του σε τελικό κυπέλλου γυναικών της Ένωσης. Βέβαια. Ποτέ. Να πούμε τώρα πότε είναι ο ημιτελικός. Ο ημιτελικός θα γίνει την Παρασκευή 3 του μήνα. 3 Δεκεμβρίου. 3 Ιανουαρίου. Α, Ιανουαρίου. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, 1 Ιανουαρίου, 2 Ιανουαρίου, 31 Δεκέμβρη, 30 η ομάδα θα προπονείται κανονικά. Θα κάνετε πρωτοχρονιά στο κύπελο, μου φαίνεται. Ναι. Πλέον είναι συνηθισμένο. Γιατί το πρωτάθλημα έχει μια μικρή διακοπή, νομίζω. Έχει διακοπή στις 18 του μήνα. Αλλά έχετε το κύπελλο. Ναι. Έχουμε το κύπελλο. Πρέπει να πάμε έτοιμοι, προετοιμασμένοι. Παίζουμε εκτός έδρας. Είναι ημιτελικός και θέλουμε να κερδίσουμε να πάμε στο τελικό. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Θα δουλέψουμε πολύ για αυτό, ειδικά με τις γιορτές, για να πάμε να πάει ομάδα στο τελικό. Δηλαδή, α πούμε τώρα, εντάξει, μου έδωσε πάτημα. Αυτό είναι άγχος. Όσο και μπορεί τώρα πολλοί να πούνε ότι το μάτς με το εθνικό που είναι 2 κατηγορίες κάτω είναι εύκολο, ό,τι και να είναι, για μια ομάδα η οποία θέλει να πάει για πρώτη φορά στην ιστορία της εκεί, είναι άγχος. Και αν κάποιος δεν έχει άγχος, αυτός είναι εθνικός, δεν είναι ο Μήλωνας. Ο εθνικός δεν έχει άγχος, που παίζει για πρώτη φορά γυναίκες και παίζει και 2 κατηγορίες κάτω, δεν έχει χάσει και τίποτα. Δεν έχει να αποδείξει κάτι, είναι ο αντίθετο Μήλωνας. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι άγχος. Εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα και στα 2 μέτωπα. Σιγά σιγά θα κλείσουμε, αλλά πρώτον, Ζένια, θέλω να μου πεις εσύ λίγο και τους προσωπικούς σου στόχους στην φετινή χρονιά. Παίζεις σε μια θέση που έχει πολλές ευθύνες, έτσι. Πώς θες να κυλήσει προσωπικά η χρονιά εκεί για σένα? Πρώτα απ' όλα, χωρίς τραυματισμούς, το πιο βασικό. Μέχρι στιγμής όλα είναι πάρα πολύ όμορφα και θέλω να παραμείνουν έτσι. Από το κλίμα μέχρι την απόδοσή μου, που δόξα τω Θεώ είμαι σταθερή μέχρι στιγμής. Αυτό. Και το να υπάρχει επιτυχία στο τέλος. Mm-hmm. Δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια να φανεί, γιατί όλα τα κορίτσια τα δίνουμε όλα. Οπότε αυτό. Ξανά σου εύχομαι βέβαια κάθε επιτυχία και κάθε καλό. Coach, θα ήθελα να πούμε και λίγο για τις ακαδημίες. Αναφερθήκατε προηγουμένως, είπαμε κάποια λίγα. Θέλω να πούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί ο Μήλωνας είναι μια ομάδα που βασίζεται στις ακαδημίες του, τροφοδοτούν τα κορίτσια και τα αγόρια από τα αναπτυξιακά τμήματα και τις γυναικείες και αντρικές ομάδες αντίστοιχα, παραδοσιακά.
Και εσείς είστε ένας προπονητής που δουλεύει πολύ, όπως είπατε, με τα νέα παιδιά. Έχετε και επιτυχίες και στις προηγούμενες ομάδες με τα αναπτυξιακά τμήματα. Πείτε μας λίγο για τις ακαδημίες. Κοιτάξτε, οι ακαδημίες του Μήλων αυτή τη στιγμή και την επόμενη χρονιά που θα έρθει και γενικότερα ήδη οργανώνεται περισσότερο. Φέτος κάναμε πάρα πολλά πράγματα στο θέμα του εξοπλισμού. Ανεβάσαμε, αλλάξαμε πάρα πολλά πράγματα, το επίπεδο ανέβηκε. Υπάρχουν παιδιά τουλάχιστον στο γυναικείο κομμάτι που ασχολούμαι εγώ, γιατί στο αντρικό κομμάτι είναι άλλοι συνάδελφοι. Αλλά έχω την εικόνα, δεν μπορώ να μιλήσω και γι' αυτό. Υπάρχουν παιδιά τα οποία, κορίτσια τα οποία έχει πάρα πολλά ο σύλλογος, τα οποία μπορούν κάλλιστα να εξελιχθούν. Τρομεροί σωματότυποι, παιδιά πειθαρχημένα, έχει τα φόντα. Φέτος έχουμε κάνει μια ομάδα κορασίδων η οποία θέλουμε να προσπαθήσει να ανέβει τη β' κατηγορία. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο όταν μιλάμε για παιδιά τα οποία μέχρι πέρυσι δεν είχαν αυτόν τον τρόπο προπόνησης από το θέμα του πρωταθλητισμού. Ο Μήλωνας έχει μπει και στις ακαδημίες στο μοτίβο του πρωταθλητισμού. Στο αντρικό κομμάτι ούτως ή άλλως ήταν, στα παιδικό εφηβικά, γιατί πολύ απλά είναι και ο μεγαλύτερος νομίζω σύλλογος στην Ελλάδα με περισσότερα αγόρια. Έχει απαριθμεί περίπου 100 άτομα, 100 αγοράκια. Και πολλές επιτυχίες στα μικρότερα τμήματα. Στην Ελλάδα πέρυσι στους παιδες. Στους έφηβους, παλαιότερα. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή έχει πάρα πολλά πράγματα να σου πει στο αντρικό κομμάτι. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει από μόνο του ότι θα πάει έτσι. Άρα λοιπόν το γυναικείο όμως δεν ήταν έτσι. Και είναι και πιο δύσκολο λίγο το γυναικείο, να είμαστε ειλικρινείς, λόγω της μεγάλης δεξαμενής. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες. Ναι. Έτσι, αυτό πάνω το δούμε και τα δελτία που έχει η ΟΕΠΕ. Δηλαδή ενώ συνήθως γίνεται το αντίθετο. Οι περισσότερες ομάδες αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ακαδημίες των αγοριών, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, όχι με τον κορίτσιο. Ναι, σίγουρα. Γιατί τα αγόρια είναι λίγα και που θα πάνε εκεί που είναι το καλό, είναι λογικό. Γι' αυτό ο Μήλωνας λοιπόν έχει και τα περισσότερα. Γιατί αντικειμενικά έχει τις περισσότερες επιτυχίες στο κομμάτι των αγοριών. Στο γενικό κομμάτι όμως είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι σίγουρα πιο δύσκολα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, με αρχές γενομένες στη φετινή χρονιά, θα εκτοξευθεί και εκεί. Δηλαδή είναι φαίνεται. Γιατί έχει κάτι βασικό. Έχει τον αριθμό, την πληθώρα των παιδιών δηλαδή, έχει εγκαταστάσεις. Παρέχουν, δηλαδή τώρα τα παιδιά φέτος κάνουν όλα 5 φορές προπόνηση τη βδομάδα. Αυτό είναι δεδομένο νομοτελειακό ότι θα σου φέρει το αποτέλεσμα. Είναι δεδομένο αυτό. Όρεξη υπάρχει, διάθεση υπάρχει, από τη διοίκηση το συζητάμε, από εμάς προπονητές το ίδιο, επομένως θα έρθει. Και είναι και πρώτο μας μέλημα κιόλας, να σας πω και την αλήθεια. Δηλαδή, okay, η γυναικεία ομάδα, okay, η αντρική, αλλά το κομμάτι, τα ανάπτυξη, που για μένα μέσα είναι και οι νεάντες και οι έφηβοι, είναι ανάπτυξη από τη στιγμή που οριοδοτούνται σε κάποιο πανελλήνιο πρωτάθλημα ή υπάρχει πανελλήνιο πρωτάθλημα, είναι ανάπτυξη. Είναι προτεραιότητα. Είναι προτεραιότητα. Υπάρχουν παίκτριες από τις νεάντες που είναι αυτή τη στιγμή και στη γυναική ομάδα. Και βέβαια είναι ο κορμός. Είναι η έξι. Δηλαδή η γυναική ομάδα αποτελείται από 14 από 13 αθλητρίες, εκ των οποίων οι 5 είναι και στις νεάντες. Είναι ο βασικός κορμός των νεάντων. Εννοείται αυτό, βέβαια και βέβαια. Γι' αυτό ξαναλέω ότι έχουμε στόχο και αυτό το κομμάτι ότι θέλουμε οι νεανίδες να πάνε όσο πιο μακριά μπορούν. Δεν ονειροβατούμε, ούτε είμαστε και θα έλεγα πώς να το πω, υπεραισιόδοξοι για κάτι. Αλλά θέλουμε να πάει η ομάδα όσο πιο μακριά μπορεί. Αυτό για την νεανίδα. Ζένια, και εσείς οι λίγο μεγαλύτερες παίκτριες, πώς τις καθοδηγείτε τις μικρές στην ομάδα? Εντάξει, τις καθοδηγούμε. Τα κορίτσια είναι όλα πολύ πειθαρχημένα, η αλήθεια είναι. Γιατί έχουν τις βάσεις δηλαδή. Ναι. Οπότε όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Δεν μπορώ να τις δω ότι. Ναι, με τις βλέπω ότι είναι πιο μικρές, αλλά μέσα στο γήπεδο δεν μπορώ να το εισπράξω αυτό. Δηλαδή είναι σαν να βλέπω κάποιον σαν και εμένα. Μια έτοιμη παίχτρια δηλαδή, μια φτασμένη. Ναι. Ναι, και είναι πολύ ξεχωριστό αυτό. Και αυτό δείχνει και την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στα μικρά τμήματα. Λοιπόν, θα σας αποδεσμεύσω σιγά σιγά, γιατί φεύγετε για προπόνηση κατευθείαν. Ήταν χαρά μου που ήσασταν εδώ και οι δύο. Εύχομαι κάθε επιτυχία, κάθε καλό στην φετινή πορεία του Μήλωνα. Όσο μπορούμε θα ερχόμαστε στο γήπεδο, θα σας στηρίζουμε. Νομίζω ότι έχετε μια πολύ καλή ομάδα και θα τα πάτε εξαιρετικά τη φετινή χρονιά. Καλή επιτυχία και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μας που είμαστε εδώ. Και πραγματικά να ευχόμαστε να έχετε την διάθεση και την όρεξη κάθε τόσο να προβάλλετε και το άθλημα και τον Μήλωνα και τις ομάδες Νέας Μέλνης γενικότερα, για να υπάρχει, γιατί και αυτό ανάπτυξη είναι. Ως το σημείο που μπορούμε το κάνουμε. Έλα. Και είναι ωραίο να ακούγεται και η δική σας φωνή. Έλα. Γιατί κάνετε μια πολύ καλή δουλειά
φαίνεται και στο γήπεδο τη φετινή χρονιά και σας αξίζουν τα καλύτερα. Λοιπόν, ήταν κοντά μας ο Γιώργος Δεναξάς, ο προπονητής της γυναικείας ομάδας Βόλη του Μίλωνα, και η Ζάνια Βελιανίτη, το λίμπερο της ομάδας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους αποδεσμεύουμε να φύγουν για προπόνηση. Έχετε και παιχνίδι μεθαύριο. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τις 10. Μικρή διακοπή και ξανά εδώ.